μουσική βραδιά που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών Αμυνταίου με ερμηνεύτρια τη μοναδική φωνή της Δηλέκκος, σας καλωσορίζουμε όλους. Έχουμε τη χαρά και την τιμή απόψε να έχουμε κοντά μας και τιμούν με την παρουσία τους στην εκδήλωσή μας αυτή οι βουλευτές του νομού μας, ο κύριος Σέλτσας Κωνσταντίνος, ο κύριος Αντωνιάδης Γιάννης, η νυν Δημοτική Αρχή, Αντιδήμαρχη, Δημοτική Σύμβουλη και η τέως Δημοτική Αρχή. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι παρευρίσκονται κοντά μας εκπρόσωποι του Συλλόγου Αμυνταιωτών Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι των Θρακιωτών, των Μικρασιατών, Πτολεμαϊδός, εκπρόσωποι των Κρητών, εκπρόσωποι των γυναικείων συλλόγων Αγίου, Παντελεήμονα, Λεβέας, Φιλώτα, Σκλήθρου, Αετού, καθώς και οι πολιτιστικοί μορφωτικοί σύλλογοι και ποντιακοί της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν κοντά μας εκπρόσωποι του Συλλόγου Καρκινοπαθών, εκπρόσωποι της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, εκπρόσωποι της Χοροδίας του Αμίντα, του Αμίντα, του Ερμή, του Έαντα και βέβαια σας ευχαριστούμε όλους για την σημερινή σας παρουσία. Αλήθεια, μας δίνετε δύναμη και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου, αλλά και σε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της σημερινής εκδήλωσης. Θέλω να πω ακόμα ότι και πρέπει να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, οι οποίοι είναι οι εξής. Είναι το Ουζερία Γιολί. Είναι τα πρακτορία γιατρακά Travel με τη διανομή 8 εισιτηρίων στο εξωτερικό και εσωτερικό. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την Δικαία και τον Δήμο Αμυνταίου για την όποια βοήθειά τους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πάντοτε είναι κοντά μας, όπως το Ράδιο Αμύνταιο, το Ράδιο Λέχοβο, τα blogs Αμύνταιο News, Ανάποδη, Λεχοβίτη, καθώς και τις εφημερίδες Περισκόπιο και Ηχό. Και βέβαια όλους εσάς που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι από καρδιάς καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ. Καλησπέρα από μένα. Ευχαριστώ την Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο των Γενικών Αμυνταίου για την πρόσκληση, ανταποκρίθηκα. Είναι από τις... Στο τουριστικό ανέβασμα αυτής της πόλης και όλης της περιοχής, όλου του Δήμου μας. Θέλω να συγχαρώ όλους τους συντελεστές που έβαλαν το χέρι τους για να γίνει αυτή εδώ πέρα η καταπληκτική εκδήλωση και τελικά το συμπέρασμα είναι ότι τελικά ο πολιτισμός μας τι είναι, οι γυναίκες. Αυτές κρατάνε τον πολιτισμό και όχι μόνο. Και θυμάμαι είχα κάνει μια παρότριση στο Σύλλογο και γιατί δεν πολιτεύεστε, αφού τα κάνετε τόσο καλά, γιατί δεν πολιτεύεστε. Και με απάντησα, θα δούμε. Αγαπητή Ελένη, αυτό εδώ πέρα αυτή την απάντηση θέλω να την, να την φέρετε σε πράξη. Λοιπόν, καλά να περάσετε. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Επίσης, θέλω να πω ότι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις αυτές οι μικτές, τα μηνύματα που φέρνουν είναι η αδερφοσύνη των λαών και πιστεύω θα συμβάλλουμε και εμείς και το λιθαράκι αυτό σε αυτό το πέρα το σκοπό. Γεια σας. Γιορτάσαμε αυτές τις μέρες μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης. Από καρδιάς εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους και διπλά χρόνια πολλά και διπλές ευχές για όσους γιορτάζαν αυτές τις μέρες. Να ευχαριστήσω κι εγώ με τη σειρά μου την Πρόεδρο για την τιμητική πρόσκληση. Είναι η τρίτη φορά και δεν θα μπορούσα να απέχω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκφράζω τη χαρά μου που βρίσκομαι σε αυτή την εξαίρετη βραδιά. Να καλωσορίσω την εξαίρετη καλλιτέχνηδα και την ορχήστρα που μας τιμούν με την παρουσία τους και θα μας ταξιδέψουν σε λίγο σε μονοπάτια που μόνο αυτοί ξέρουν. Κυρία Πρόεδρε, το είπατε προηγουμένως, δημιουργείται. Είναι τιμή μου κάθε φορά να βρίσκομαι σε εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών και Αμυνταίου. Παράγεται πλούτο, φαίνεται προστιθέμενη αξία
είστε ένας φάρος πολιτισμού, όχι για τον Δήμο Αμιντέου, για όλον τον νομό και για όλη την περιφέρεια. Τα αισθήματά μου τα ξέρετε και χαίρομαι γιατί και εσείς διακρίνεστε από τέτοια ευγενή αισθήματα. Ευχαριστήστε τους συνεργάτες. Συγχαίρω λοιπόν και εσάς και τους συνεργάτες και όλους τους επώνυμους και ανώνυμους οι οποίοι βοήθησαν για να απολαύσουμε σήμερα αυτή τη βραδιά. Γιατί για να την απολαύσουμε κάποιοι κόπιασαν, μόχθησαν επί ημέρες και επί εβδομάδες. Θερμά συγχαρητήρια, γνωρίζετε και τα δικά μου αισθήματα απέναντί σας, σε οτιδήποτε χρειαστεί είμαστε δίπλα σας, ηθικά, υλικά, προχωρήστε μπροστά και είμαστε δίπλα σας. Και ένα τελευταίο και κλείνω, να ξέρετε ότι όλες αυτές τις μέρες και τους μήνες που είμαστε κυριολεκτικά αποκλεισμένοι στην Αθήνα, κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια και ζωντανή. Να είστε σίγουροι με οποιοδήποτε τίμημα και οποιοδήποτε κόστος. Με αυτά τα λίγα χρόνια πολλά, συγχαρητήρια και καλό ταξίδι με τους ήχους της ορχήστρας, την καλλιτέχνηδα, τη Λεκ Κότς. Μας προσφέρει σήμερα ένα όμορφο βράδυ. Μας συνηθίζει σε δραστηριότητες όλο τον χρόνο. Τώρα κάνει και την καλοκαιρινή τη δραστηριότητα. Αυτό που θέλω να τονίσω ως Δήμος και ως εκπρόσωπος του Δημάρχου του Κώστα Θεοδωρίδη, ότι ο Δήμος είναι κοντά σε όλους τους συλλόγους και στο Σύλλογο Γυναικών και θα βοηθήσουμε, και ξέρεις Πρόεδρε, και το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι με οποιοδήποτε τρόπο και υλικά και ηθικά είμαστε μαζί. Να καλωσορίσουμε και την ερμηνεύτρια, την Τιλέκ, η οποία είναι μια χαρισματική ερμηνεύτρια, και να ευχηθώ σε όλους μας να περάσουμε ένα καλό βράδυ. Πάντα ένα τέτοια, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στον Σύλλογο Γυναικών Αμιντέου. Είναι ένα σύλλογος με πολλή δραστηριότητα. Ξέρω ότι κουράστηκαν πάρα πολύ, αφού είναι η δεύτερη μας προσπάθεια, προηγούμενη φορά έβρεξε. Κουράστηκαν, αλλά δεν έχασαν τη δύναμή τους. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ πάλι. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι από την πολιτική κουζίνα που έχω ερμηνεύσει στο soundtrack της ταινίας. Η μουσική της Ευάνθειας Ρεβούτσικα, η στοιχή δική μου. Τώρα θα πούμε το Σάντα Μάρμαρα της πόλης.
σου μακαρόν μπιζανιέρα.
Thank you.
προέρχομαι. Λόρινα έχω πάει, Τελωμαίδα έχω πάει, Κοζάνη, Βαθύλα, έχω γυρίσει λίγο από την περιοχή, αλλά στα μήνυμα πρώτη φορά. Πώς σας φάνηκε, είχε πάρα πολύ κόσμο, πώς διασκέδασε μαζί σας. Πάρα πολύ καλό κόσμο έχει. Έκανε πολύ εντύπωση τα παιδιά της πόλης. Έρχονταν πάρα πολλά παιδιά, αγόρι, εγώ έχω ένα μικρό αγόρι. Ήταν τόσο ευγενικά, τόσο καλά παιδιά, πολλά, 15 παιδιά ήταν δηλαδή. Μας χαιρέτησαν, πολύ ευγενικά, όμορφα, καλά παιδιά. Από αυτό κατάλαβα ότι είναι ένα χωριό που έχει πολιτισμό. Από εκεί το κατάλαβα και το βλέπω και από τον κόσμο μέσα στην Άφρα. Πέρα από τα ελληνικά τραγούδια που είπατε, ναι, είχαν μεγάλη απήχηση και τα τουρκικά τραγούδια στον κόσμο. Όντως, ναι, ναι. Ξέρω ότι αν είναι δεν είναι και πληθυσμό χρυσιάτικο πολύ, αλλά πάλι είχαμε πολύ ανταπόκριση. Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα. Τα σχέδιά σας για το επόμενο διάστημα. Πηγαίνουμε, βέβαια, λόγω γεγονός στο ρόλι, ξέρουμε ότι δυσκολευόμαστε, οι συναυλίες μας ακυρώθηκαν λόγω πράγματα. Τι λέει τελικά η μουσική ενώνει τους λαούς. Η μουσική όντως ενώνει τους λαούς. Αυτό 15 χρόνια μου ήρθαν στην Ελλάδα. 15 χρόνια τραγουδάω, ειδικά με τους Μικρασιάτες. Έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Είδα ότι ευτυχώς η μουσική είναι ένας λαός. Και κατάλαβα ότι μέσω μουσικής εγώ, ότι έχουμε δύο κοινά πράγματα. Και με ενδιαφέρει περισσότερα αυτά τα κοινά, παρά αυτό που μας γνωρίζουν τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας καλή συνέχεια. Να είστε καλά.